centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σπυρίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και λέγαμε νωρίτερα και για την ανακοίνωση που έχει βγει από την Μητρόπολη. Ξέρουμε ότι υπάρχει και αστυνομική δύναμη για να τηρήσει αυτά τα μέτρα προστασίας του COVID που ισχύουν ακριβώς τα ίδια μέτρα όπως σε κάθε κηδεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορεί δυστυχώς να γίνει διαφορετικά. Και νομίζω και η δική σας δουλειά σήμερα είναι έτσι και αλλιώς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολη, γιατί ο κόσμος θα ήθελε προφανώς να πάει να πει το τελευταίο αντίο στον ποιμενάρχη του. Καταρχήν, σαν εκπρόσωπος των αστυνομικών, ναι, θέλω να εκφράσω κι εγώ τη θλίψη μου για την κίνηση του σεβασμιότατος. Έχει βγει και από εσάς, να το είπαμε νωρίτερα, και η ανακοίνωση. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μεταφέρω και τα συλληπιτήρια στην, τόσο στην Επισκοπή όσο και στον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως, στους οικείους και στην πνευματική οικογένεια του Σεβασμιότατου. Τα μέτρα, από πληροφορίες που έχω εγώ, θέλω να μεταφέρουμε στον κόσμο ότι θα είναι έντονη αστυνομική παρουσία στο Μητροπολιτικό Ναό. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ιός δεν μας έχει αφήσει, βρίσκεται ακόμα εδώ, οπότε θα πρέπει να τηρήσουμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια. Είναι τα ίδια μέτρα όπως σε κάθε κηδεία. Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχουμε χάσει αγαπημένα μας πρόσωπα. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Είναι 9 άτομα. Δεν προβλέπεται κάτι περισσότερο. Ναι. Δυστυχώς, εμείς σαν αστυνομικοί είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, και λέω δυστυχώς, γιατί είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις για τον κόσμο. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή σε μια οικογένεια. Πρέπει να εφαρμόσουμε όμως τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν εκδοθεί από την πολιτεία. Δεν μπορείτε δηλαδή και εσείς να κάνετε κάτι διαφορετικό. Τα ίδια πράγματα που ισχύουν για οποιαδήποτε κηδεία ισχύουν και εδώ. Ο καθένας μας σε αυτή την περίπτωση θα ήθελε να πάει να καταθέσει ένα λουλούδι, να καταθέσει το σεβασμό του στον ποιμενάρχη μας. Όμως είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση που σκεφτείτε τι θα γινότανε μετά από 15 μέρες εάν υπάρχει σεβασμός εκεί πέρα. Δηλαδή, σκεφτείτε τι θα γινόταν, μαζευόταν 500, 1000, 2000, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα μπορούσε να μαζευτεί υπό φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Κάναμε τόσο μεγάλη προσπάθεια, κύριε Νατσούλη. Καταφέραμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα στην Καστοριά και θα ήταν λυπηρό αν μετά από 20 μέρες γίνει σήμερα ένας συγκροτημός και τα αποτελέσματα που θα φανούν μετά από 20 μέρες να είναι πάλι θλιβερά για την Καστοριά και να ξαναμπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα ήταν προτιμότερο ο καθένας από εμάς να υποβάλει μια νοερή προσευχή από το να. Όπως το λέει και η Μητρόπολη, ο καθένας από το σπίτι του, βλέποντας και τις εικόνες που θα μεταδίδονται απευθείας από την τηλεόραση. Έτσι ακριβώς. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι το πιο σωστό να γίνει σήμερα και με το χρόνο μετά, αύριο μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, μπορεί ο καθένας κατά μόνας, αν θέλει να πάει να καταθέσει ένα τριαντάφυλλο, ένα λουλούδι. Τις επόμενες μέρες ένα κεράκι θα μπορέσουμε να πάμε να ανάψουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Σαφώς, εμείς θέλουμε να αποφύγουμε το συγχρονισμό. Το συγχρονισμό σήμερα, ναι. Οι πληροφορίες λένε, γιατί εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της αστυνομίας, εγώ είμαι συνδικαλιστής. Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι έντονη η αστυνομική παρουσία σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό. Οπότε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε πολίτης που θα πάει και ο κάθε πιστός που θα πάει. Δεν θα μπορέσει τελικά να πάει. Θα πρέπει να δικαιολογήσει την παρουσία του, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπος με ένα αυστηρό πρόστιμο. Και δεν θα φταίει σίγουρα η αστυνομία. Ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή θα κληθεί ο αστυνομικός, αν κάποιος πάει, να επιβάλλει και το πρόστιμο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, γι' αυτό το τονίζουμε. Από αυτή την ώρα δεν χρειάζεται κανένας να πάει. Δεν μπορεί να πάει, και να θέλει να πάει, δεν θα μπορέσει να πάει. Αλλά και αν κατορθώσει να πάει, θα βρεθεί αντιμέτωπος και με άλλα. Ναι. Εμείς έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια σαν αστυνομία. Έχουμε κληθεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε οι μπαμπούλες που γράφουν τον κόσμο, είμαστε οι άνθρωποι και εμείς στις πρώτες γραμμές που φροντίζουμε για τη δημόσια υγεία. Οπότε αυτό πρέπει να το καταλάβει και λίγο ο κόσμος. Να πω το εξής. Πρέπει με ατομική ευθύνη ο καθένας σήμερα να επιδείξει την ατομική του ευθύνη. Είχαν εκφράσει και αρκετοί ιεράρχες την επιθυμία να βρεθούν εδώ σήμερα, αλλά λόγω ακριβώς πάλι των μέτρων και ο αριθμός των ερχών, θα ερχόταν και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος.
αλλά δεν γίνεται και λόγω επίσης των μέτρων. Λόγω επίσης των μέτρων. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, κύριε Νατσούλη, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί ο ιός είναι φωνικός, το έχει αποδείξει, ναι, ναι. Και είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα μας, δεν τον έχουμε ξεφορτωθεί. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Σπυρίδη, έκλεισε και από την αστυνομία, πέρα από την Μητρόπολη που έχει βγάλει ήδη από χθες το βράδυ την ανακοίνωση για την παρουσία του κόσμου, έκλεισε ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά την εξόδια ακολουθία. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε όλο το χρόνο, κατά μόνας, ο καθένας, να ανάψουμε ένα κερί. Αυτή είναι και να το χαιρετήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται δυστυχώς διαφορετικά. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, κύριε Νατσούλη. Κύριε Σπυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σήμερα. Καλή χρονιά να έχουμε. Και καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας, μακάρι, γιατί είναι απίστευτο αυτά. Απίστευτα που τα περάσαμε μέσα στο 20. Μακάρι να μην έχουμε... να μην έχουμε άλλες, άλλα παράξενα γεγονότα. Μας ειδοποιούν εδώ. Η ελπίδα κυκλοφορεί, κύριε Νατσούλη. Το εμβόλιο έχει βγει, η ελπίδα κυκλοφορεί. Άντε να δούμε. Ποντάρουμε σε αυτό το εμβόλιο. Πιστεύω θα πάμε καλά. Εδώ μας έρθει και ένα μήνυμα από ακροατές μας, από το φίλο του Στράτο. Από Μάντζαρη και μετά δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς να περάσεις, μας λένε τα μηνύματα. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Σπυρίδη, ότι υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας ακριβώς για αυτά τα προστατευτικά μέτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σήμερα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.